Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ που στηρίζετε την προσπάθειά μου και σήμερα θα σας δείξω ένα φαγάκι πολύ πολύ καλοκαιρινό που το κάνουμε συχνά, είναι εύκολο, είναι γρήγορο, είναι οικονομικό. Είναι η στραπατσάδα ή αλλιώς, όπως τον λένε στην Πελοπόννησο, καγιανάς. Εγώ το ξέρω στραπατσάδα. Τα υλικά που θα βάλω είναι 3 ντομάτες, τις οποίες θα τις στρίψω στον τρίφτη, 4 αυγά, μία πιπερίτσα κέρατο ψιλοκομμένη σε κυβάκια, ζάχαρη, εδώ, γιατί εφόσον βάλουμε ντομάτα πρέπει να μπει ζάχαρη για να τραβήξει στη φύλλα, αλάτι, πιπέρι μαύρο και λίγη πάπρικα. Βέβαια, εσείς μπορείτε να βάλετε μέσα και τυρί, ό,τι θέλετε. Εγώ την κάνω απλά πιο παραδοσιακή. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ντομάτες μας. Θα τις στρίψουμε στο τρίφτη. Τρίβουμε την ντομάτα καλά και αφήνουμε μόνο την εξωτερική φλούδα. Δηλαδή αυτό. Έχω ανάψει τη φωτιά. Στο τηγάνι θα ρίξω λίγο λαδάκι. Θα περιμένω να κάψει και θα ρίξω την πιπεριά. Θα περιμένουμε λίγο. Θα βάλουμε την πιπερίτσα μέσα. Να τσιγαριστεί λίγο. Ω, τι ωραία μυρωδιά που βγάζει η πιπεριά, ρε παιδιά. Έτσι, να μαραθεί. Καλά, καλά. Γιατί δεν θέλουμε να τρώμε μετά το φαγητό και να κριτσανίζει η πιπεριά. Τώρα θα ρίξουμε την ντομάτα μας, την οποία την έχουμε κρύψει και χαμηλώνουμε τη φωτιά μας. Εγώ θα το βάλω στο 5. Θα την αφήσουμε να βράσει. Να φύγουν όλα τα υγρά της που έχει, γιατί η ντομάτα έχει πολύ υγρό. Να βάλει βράση. Ρίχνουμε αλατάκι. Ένα κουταλάκι του γλυκού. Πιπεράκι και πάπρικα από μισό κουταλάκι το καθένα και ένα κουταλάκι ζάχαρη. Ζάχαρη είπαμε τη βάζουμε για να φύγει στη φύλλα από την ντομάτα. Ανακατώνουμε κατά διαστήματα, έχει ακόμη
νεράκι να πιει. Θέλει ακόμα. Έχουμε και τα 4 βουλάκια μας έτοιμα. Έχει πιει το νεράκι της όλο, το βλέπετε. Μένει κενό από πάνω το τηγάνι. Το μόνο τώρα που είναι να κάνουμε είναι να ρίξουμε τα αυγά. Δεν θα τα χτυπήσουμε σαν ομελέτα, έτσι απλά να σπάσουν οι κρώτοι. Αυτό. Και θα το ρίξουμε μέσα. Η στραμπατσάδα μας είναι έτοιμη. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε like, αφήστε τα σχόλιά σας και κάντε και μια εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει. Ευχαριστώ. Έτοιμο. Καλή μας όρεξη.